Το αλκοόλ βγάζει το φρένο που έχουμε και αφήνει συχνά ανεξέλεγκτα να εκδηλώνονται συμπεριφορέ. Αυτό σημειώνουν επιστήμονε που συμμετέχοντα σήμερα σε σεμινάριο τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη, ξεκαθάρισαν πω τα περιστατικά ενδοοικογενειακή βία συχνά μπορεί να συνδέονται με τη χρήση αλκοόλ. Υπάρχει συσχέτιση με την κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών ψυχοτρόπων, έτσι, και την εκδήλωση της ενδοοικογενειακής βίας. Το αλκοόλ γενικά είναι αυτό που βγάζει το φρένο από το μυαλό μας. Είναι αυτό που χρησιμοποιούμε και για να κοινωνικοποιηθούμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, αλλά και που θα βγάλει την αναστολή και θα κάνει πιο εύκολο το να σηκώσουμε το χέρι, το να βάλουμε τη φωνή, το να χτυπήσουμε, το να προβούμε σε γενικότερα παραβατικέ συμπεριφορέ. Σε περιοχέ όπω η Κρήτη, που είναι άμεσα συνδεδεμένε με την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, των οποίων η σύνδεση είναι μεγάλη και με την τοπική παράδοση, η λανθασμένη πρόσληψη ότι το ποτό είναι μέρο του φαγητού δημιουργεί προβλήματα, λένε οι επιστήμονε. Εδώ στην Κρήτη, τα παιδιά είναι πολύ εξηγειωμένα με το αλκοόλ και φταίμε εμεί ενήλικε γιατί θα το έχουμε όλοι μας δει και θα, το, θα έχουμε συμμετέχει στα τραπέζια που λέμε ποιες και εσύ ένα ποτέ, ένα κρασί, ποιες, κάτι κάνει μας παρέα γιατί αυτό έτσι είναι ένας δείκτης κοινωνικοποίησης, ένας δείκτης ορίμανσης. Λένε για παράδειγμα πολύ ότι το κόκκινο κρασί είναι καλό ενώ το ουίσκι δεν είναι καλό, δεν ισχύουν αυτά, μιλάμε για το αλκοόλ. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Αφού όσο περνούν τα χρόνια, τόσο μειώνεται ο μέσος όρος ηλικίας που αρχίζουν τη χρήση. Το νεότερο στοιχείο αφορά στην Κρήτη και σε νεαρά κορίτσια που η πιο πρόσφατη έρευνα στο νησί έδειξε ότι αρχίζουν να κάνουν χρήση αλκοόλ στα 12 μόλις χρόνια τους. Στην Ελλάδα έχουμε την δυσάρεστη πρωτιά της μεγάλης κατανάλωσης του εφήβους. Ε, δείχνουν ότι οι πρώτες ηλικίε τις οποίες δοκιμάζουν τα παιδιά μας είναι τα 12 με 13... Πολλέ φορέ και αυτό που ξέρουμε και από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι μαθητέ που κάνουμε τι τις παρεμβάσει πρόληψη εδώ στην Κρήτη, ε, βλέπουμε και τα 11. Ένα ανήλικο χρήστη αλκοόλ, ο οποίο έχει οικειότητα με τα ποτά, υπάρχουν πολλέ πιθανότητε να είναι εξαρτημένο από το αλκοόλ ενήλικα, τόνισαν επιπλέον οι επιστήμονε σε σεμινάριο τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια που έγινε σε συνεργασία με το Δίκτυο Αλκοολογία Κρήτη και το Αλκολογικό Ιατρείο, με επίκεντρο επαγγελματίε υγεία από όλη τη χώρα, οι οποίοι ενημερώθηκαν από του υπευθύνου των δράσεων στην Κρήτη, που πραγματοποιούνται και δείχνουν να έχουν σημαντικά αποτελέσματα στο κομμάτι τη πρόληψη, κυρίω μέσα σε εκπαιδευτικέ μονάδε. Η Κρήτη είναι πρώτη σε όλε τι περιφέρειε τη Ελλάδα σε ό,τι αφορά στη χρήση αλκοόλ στα α, α, παιδιά. Ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αυξημένη η υποχρέωση μα και το όφελός μας προς αυτά τα παιδιά για την προστασία της υγείας τους. Το γενικότερο μήνυμα είναι λιγότερο αλκοόλ, καλύτερη ζωή. Σκεφτείτε το όλες οι ηλικίες και πάρτε τις αποφάσεις σας.